έβγαλα σχέδιο δράσης για το νότιο τμήμα της Πάτνας. Πάμε σε δύο ωραίες παραλίες και θα σου δείξω ένα καρνάγιο που έχει και ένα μυστικό. Το βραδάκι θα σου λατσάρουμε στον πιο ζωντανό οικισμό του νησιού. Η μέρα είναι λαμπρή. Ευτυχώς το έχει το αεράκι της. Με φυσικό αέριο να κινεί το αυτοκίνητο που οδηγώ, κατευθύνομαι σε μια ωραία παραλία της Πέτρας που έχει και ξαπλώστρες αν δεν σ' αρέσει άμμος κάτω από τα αρμυρίκια. Το πρώτο πράγμα που τραβάει το μάτι φτάνοντας στον κόλπο της Πέτρας είναι ο βράχος στο βόρειο άκρο της. Το σκαρφάλωμα δεν είναι δα και δύσκολο. Θέλει λίγη προσοχή όμως. Σου συνιστώ δε και παπούτσια. Διάφοροι ερευνητές θεωρούν ότι εδώ υπήρχε η ιερό της Αφροδίτης με συνεχή λατρεία έως τους χριστιανικούς χρόνους. Ο βράχος, σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, είναι γνωστός ως βράχος της Καλικατσούς. Ο μύθος λέει πως μια κοπέλα ήθελε να πάει για μπάνιο και η μητέρα της δεν την άφηνε διότι είχε κοινωνήσει. Το κορίτσι επέμενε και η μητέρα της είπε: «Πήγαινε και πέτρα να γίνεις». Μόλις έβαλε το πόδι της στη θάλασσα, πέτρωσε. Καθώς αγναντεύω από ψηλά, διακρίνονται σε ένα σημείο του ορίζοντα κατάρτια πολλά μαζί στη στεριά. Ανέβα κατέβα στο βράχο της Καλικατσού, για μένα είναι υπόθεση παιχνίδι. Στο διακόφτη πια βλέπω μπροστά μου το καρνάγιο που έβλεπα από την Καλικατσού. Βάλε στα υπόψη το καρνάγιο. Μπορεί να έρθεις και πρωί και βράδυ, διότι διαθέτει καφέ εστιατόριο που έχει για βεράντα ένα τρεχαντήρι. Ένα ζωντανό κύτταρο της ναυτικής μας παράδοσης, διότι ο Σόζον Καμίτσης και η γη του με αγάπη χτίζουν ή κρατάνε στη ζωή μεταξύ άλλων και παραδοσιακά σκαριά. Πήγαμε σε μια περιοχή εδώ πέρα πριν από 20 χρόνια που δεν είχε δρόμο, δεν είχε τηλέφωνο, δεν είχε φως, δεν υπήρχε τίποτα. Μας άρεσε ο χώρος, ήταν ιδανικός για αυτή τη δουλειά. Πάνω σε αυτό το χώρο δημιουργήσαμε. Και με τον ήλιο να δίνει μήκος στις σκιές, φθάνω στον ήσυχο Γρίκο με την αμμώδη παραλία του. Οι ρυθμοί εδώ είναι χαλαροί. Η νύχτα έχει απλώσει το πέπλο της στην Πάτμο και εγώ βγαίνω για βόλτα στη σκάλα. Είναι ο πιο ζωντανός οικισμός του νησιού. Χώνομαι στα σοκάκια της. Το μελτεμάκι που συνεχίζει ακμαίο δεν μπορεί να εισχωρήσει εδώ μέσα. Η σκάλα έχει τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα. Καφέ, μπαρ, εστιατόρια. Άρχισε να δημιουργείται τον 17ο αιώνα. Τα πρώτα κτίσματα ήταν αποθήκες και εγκαταστάσεις για να εξυπηρετούνται τα πλοία. Για επίλογο, προτείνω μια περατζάδα στον παραλιακό δρόμο με το καστρομονάστηρο φωταγωγημένο στο φόντο. Η επόμενη εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό που περιμένεις. Πρωί και βράδυ στον κυρίαρχο οικισμό του νησιού, τη μαγευτική χώρα της Πάτμου. We'll be right back.